Το Επιμελητήριο Αχαΐας εξέδωσε και φέτος το φωτογραφικό λεύκομα για το καρναβάλι της Πάτρας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εκδίδει αυτό το λεύκομα του πατρινού καρναβαλιού που αναφέρεται στο σύνολο των εκδηλώσεων του 2016. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από το λεύκομα κάθε χρόνο να είναι πιο εμπλουτισμένο, ώστε να είναι στις βιβλιοθήκες μας των πατρινών και όχι μόνο. Η παρουσίαση του λευκόματος «Πατρινό Καρναβάλι 2016» έγινε για τέταρτη χρονιά και το εκδίδει το Επιμελητήριο Αχαΐας. Πάρα πολλοί κόσμος, ασχέτως και από αυτούς που θα βρεθούν σήμερα, έχει βάλει πλάτη, μεράκι, αφοσίωση, πολλές φορές και χρήματα, για να πει αυτό το αποτέλεσμα. Το φωτογραφικό λεύκομα με στιγμές από το πατρινό καρναβάλι του 2016 στηρίζεται στις φωτογραφίες της Γιώτας Λοτσάρη που βραβεύτηκε ξεχωριστά για την ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια. Ήταν πολύ τιμητικό για μένα. Ελπίζω να το έφερα αυτό εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα από τις φωτογραφίες μου ήθελα να δείξω την προσπάθεια όλων των γκρουπ, όλων των ανθρώπων που δουλεύουν γι' αυτό, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και ελπίζω να το κατάφερα. Η εκδήλωση παρουσίασης του λευκόματος έγινε το βράδυ της Πέμπτης σε μια κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν με την απονομή ενός συλλεκτικού λευκόματος πατρινοί που έχουν σηματοδοτήσει με την παρουσία τους στο καρναβάλι και έχουν αφήσει το προσωπικό τους στίγμα. Επίσης τιμήθηκαν τα πληρώματα που είχαν λάβει πρώτα βραβεία στο καρναβάλι του 2016. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με χορευτικά και ολοκληρώθηκε με σοκολατοπόλεμο και προσφορά τεντούρας και γαλακτομπούρεκου.